Στις 8 Δεκεμβρίου του κάθε έτους, η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη του Μεγάλου μας Αγίου Παταπίου. Ο Άγιος Πατάπιος έζησε απομονωμένος στην έρημο. Γεννήθηκε στην Αίγυπτο από ευσεβείς χριστιανούς και κοντά τους, με πολλή φροντίδα, ανατράφηκε και έμαθε τα ιερά γράμματα. Όταν μεγάλωσε ο Άγιος, απαρνήθηκε την πατρίδα, τον πλούτο, τους συγγενείς και κάθε κοσμική απόλαυση και έφυγε στην έρημο. Γρήγορα ο Άγιος Πατάπιος ξεχώρισε για τη μεγάλη του αρετή, τόσο πολύ που πολλοί έτρεχαν σε αυτόν για να ωφεληθούν πνευματικά από τη συναναστροφή μαζί του. Ο Άγιος Πατάπιος αγάπησε τόσο πολύ την έρημο που άρχισε να στεναχωριέται που έβλεπε τους ανθρώπους να τρέχουν κοντά του, να τον επενούν και να τον θαυμάζουν για την αγιότητά του. Οι Άγιοι ποτέ δεν αφήνουν τον εαυτό τους να πιστέψει όσα ο κόσμος πιστεύει για αυτούς. Αυτό έκανε και ο Άγιος Πατάπιος. Αφού έμεινε χρόνια στην έρημο της Τιβαΐδας, μετά για να χαθούν τα ίχνη του, πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί ο Άγιος πήγε και έμεινε στην Παναγία των Βλαχερνών. Εκεί έζησε άγνωστος και φτωχός σε μεγάλη σκληραγωγία όπως και στην έρημο. Αλλά το φως δεν μπορεί να κρυφτεί και η αγιότητα όσο περισσότερο κρύβεται μέσα στον άνθρωπο του Θεού, τόσο πιο πολύ φανερώνεται στον κόσμο. Ο Άγιος Πατάπιος, ο ταπεινός και φτωχός μοναχός της Παναγίας των Βλαχερνών, έφτασε να είναι ένας επίγειος άγγελος. Γι' αυτό και ο Θεός τον δόξασε με την χάρη των θαυμάτων. Στα ιαματικά νερά της ζωοδόχου πηγής των Βλαχερνών, ο Άγιος Πατάπιος θεράπευε τις αρρώστιες των ανθρώπων. Απ' τα πολλά θαύματα του Αγίου Παταπίου, αναφέρομαι μόνο το εξής. Θεράπευσε μία γυναίκα που έπασχε από καρκίνο του μαστού. Την ασθένεια αυτήν, που από τους γιατρούς είναι ακόμα ανίατη, την νίκησε ο Άγιος Πατάπιος με την προσευχή και με τη χάρη του Χριστού. Γι' αυτό και είναι ο προστάτης των πιστών που πάσχουν από καρκίνο. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή και ενεργοποίησε το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Ο Θεός και η Παναγία μας κοντά σου.